τελευταία εργάσιμη του 2017 είναι η 29η Δεκεμβρίου. Μπάντες, σύλλογοι, πιτσιρίκια επισκέφθηκαν τις δημόσιες υπηρεσίες και είπαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. Ευχές για υγεία και καλοτυχία το 2018 έδωσε η Αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου. Το 2018, και επειδή το 8 είναι ένας αριθμός που εμένα τουλάχιστον έχει βοηθήσει έτσι ώστε να βοηθήσω τους πολίτες να αναπτερωθούν, 884 ήχος αριθμό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ειλικρινά ευελπιστώ ότι η ελπίδα θα ξαναγυρίσει στο μυαλό των ανθρώπων για την καλύτερη μας μέρα. Μαζί αγαπημένοι, γιατί ο τόπος μας, αυτό που όλοι λέμε για τον τόπο μας, μπορεί να μεγαλώνει πολύ πιο αγαπημένους πολίτες μεταξύ τους. Αν αγαπηθούμε λίγο μεταξύ μας, τότε θα βοηθηθούμε να ζούμε καλύτερα. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, η μπάντα της Ελληνικής Αστυνομίας έψελαν τα κάλαντα στην κυρία Πατουλίδου. Την παράσταση όμως έκλεψαν οι Κρήτες. Κάλαντα ακούστηκαν και στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Ευχές από την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Καλυψό Γούλα, μαζί της οι αντιδήμαρχοι πολιτισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης Έλλη Χρυσίδου και Πέτρος Λεκάκης. Εύχομαι να έχει λιγότερα βάσανα για όλους και για όλες. Ήταν μια δύσκολη χρονιά το 2017 και λόγω της οικονομικής κρίσης που συνεχίζεται. Ελπίζω λοιπόν το 2018 να έχουμε πραγματικά μια προοπτική καλύτερη. Γιατί αυτό χρειαζόμαστε, είμαστε όλοι σε μια έτσι παραγωγική ηλικία που θέλουμε να υπάρχει μπροστά μας μια έτσι προοπτική καλυτέρευση και των οικονομικών μας, αλλά γενικώς να χαμογελάμε και περισσότερο. Να είναι ένα καλύτερο σαφώς έτος, να είναι ένας πιο ανθρώπινο, να είναι πιο δημιουργικό, να είναι πιο με περισσότερο πολιτισμό, με περισσότερη χαρά, με περισσότερη αλήθεια, να είναι μια χρονιά γεμάτο με έμπνευση. Να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε μπροστά, να προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο, να προσπαθούμε να κάνουμε μόνο πράξη με αλήθεια και με έμπνευση. Ευχόμαστε το 2018 να υπάρχει περισσότερη αλληλεγγύη από όλο τον κόσμο, προς όλο τον κόσμο. Ευχόμαστε να είναι ένα έτος γεμάτο υγεία σε όλο τον κόσμο και πραγματικά να βγει η χώρα μας από την κρίση η οποία τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και εντονότερη. Όλοι μαζί άκουσαν τα κάλαντα από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης.